Καλησπέρα σε όλους, buonasera a tutti, το ξέρετε ορισμένοι με έχετε δει ήδη καμιά άλλη φορά. Κάθε χρόνο κάνω ένα μάθημα σε αυτόν τον ωραίο οργανισμό που έχουμε εδώ. Λέγομαι Μαριάντζελα Γέλο, είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπου διδάσκω ένα μάθημα που είναι κείμενα Ιταλών φιλοσόφων. Απόψε όμως δεν θα σας μιλήσω για τους Ιταλούς φιλοσόφους, θα σας μιλήσω για τον Ιπποκράτη, για τον Σορανό και για τον Γκαλινό λίγο. Περισσότερα για τον Ιπποκράτη, που είναι μέρος από μια μεγάλη έρευνα που κάνω εδώ και 30 χρόνια. Είμαι ερευνήτρια για τις γυναικολογικές πατήσεις στην αρχαιότητα, του Ιπποκράτη κυρίως, αλλά όλων των γιατρών της αρχαιότητας. Επίσης, ασχολούμαι στα δικά μου ενδιαφέροντα, είναι ο Αριστοτέλης και η θεωρία της θερμότητας. Αλλά αυτό είναι μάθημα που θα κάνουμε άλλη φορά. Αυτό που θα διαβάσω απόψε, την εργασία μου, μπορείτε να το βρείτε αυτή την έρευνα δημοσιευμένη πάνω σε ένα επιστημονικό κατάλογο, ο οποίος λέγεται Υγείας, τον οποίο κατάλογο έγινε με την έκθεση αρχαιολογική Υγεία που είχε γίνει το 2015 στο Μουσείο Κλαδικής Τέχνης, που είχα γράψει μία από τις εισαγωγές που είναι επιστημονικές πάνω στο κατάλογο αυτό. Βέβαια την έχω λίγη ανανεώσει γιατί από το 2005 μέχρι τώρα έχει περάσει λίγο καιρό. Το τίτλο της δική μου ανακοίνωση είναι «Η γυναικολογία στην αρχαιότητα. Γυναικείες ασθένειες, διάγνωση, θεραπεία και το κετός». Στην Ιπποκρατική Συλλογή βρίσκονται μερικές πραγματείες αφιερωμένες εξ ολοκλήρου στις γυναίκες και συγκεκριμένα, λέω τους τίτλους, περί γυναικείων Α και Β, περί γυναικής φύσεως, περί αφορών και περί παρθενείων. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει το γεγονός να έχουν εξεταστεί και στις άλλες πραγματείες ασθένειες που έπληκταν και το γυναικείο φύλο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση επρόκειται σχεδόν πάντα για παθολογικές καταστάσεις που αφορούσαν όργανα κοινά και στα δύο φύλλα, όπως οι πνεύμονες, το ύπαρ, ο σπλήνας ή τα οστά. Συνεπώς, το να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για τις γυναικολογικές ασθένειες στην αρχαιότητα ισοδυναμεί με το να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τα σωματικά προβλήματα, αλλά και ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα που αφορούσε το γυναικείο φύλο. Η παρθενία, ο γάμος, η μητρότητα, η κυρία ήταν συνθήκες που όλες προέβλεπαν την εμφάνιση ασθενειών, οι οποίες σχετιζόταν με την κοινωνική κατάσταση της γυναίκας και συνεπώς μας φαίνονται στενά εξαρτημένες από τη θέση που κατήχε αυτή στην κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της εξειδίκευσης εμφανίστηκε ιατρική εννοώ πολύ αργότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ιπποκρατική Συλλογή η γυναικολογία μοιάζει να παρουσιάζεται σχεδόν σαν ένα ξεχωριστό παράρτημα της γενικής ιατρικής. Εν τούτης, δεν απέκτησε ποτέ το χαρακτήρα μίας επιμέρους ή αμιγώς λαϊκής γνώσης. Απέναντίας, υπήρχε αντικείμενο μίας επιμελούς έρευνας που, όπως ίσχυε για όλες τις ασθένειες, την χαρακτήριζαν το ιστορικό, η καταγραφή των περιστατικών, η διάγνωση και, εν τέλει, η σύσταση της καταλληλότερης θεραπείας μέσα από συνταγές, διατροφικές οδηγίες και, αν ήταν απαραίτητο, χειρουργική επέμβαση.
Αντιθέτως, στις γυναικολογικές πραγματείες δεν εξετάζονται ιδιαιτέρως τα θέματα που σχετίζονται με την ανατομία και τη φυσιολογία. Αυτά πραγματεύονται τα βιολογικά έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής που είναι αφιερωμένα στη γέννηση, στη φύση του παιδιού και στους πρόωρους τοκετούς. Το 5ο αιώνα π.Χ. για τον οποίο μιλάμε τώρα, η γνώση γύρω από τις γυναικείες ασθένειες, βασισμένη σε αρχαιότερα βέβαια στοιχεία που υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένα σε αιγυπτιακούς παπύρους, κωδικοποιείται, μεταγράφεται και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καρπούς ενός τρόπου σκέψης που συνδέεται στενά με το επιστημονικό πεδίο. Οι Έλληνες το κάνουν πρώτους αυτό. Με τον τρόπο αυτόν, όλη η προϋπάρχουσα γνώση απαλλάσσεται από τις μαγικές και λαϊκές δοξασίες, γίνεται μέρος των πρακτικών και επιστημονικών γνώσεων του γιατρού και τελικά μετατρέπεται σε μία ειδική μορφή γνώσης. Αργότερα, θα ενσωματωθεί στις βιολογικές θεωρίες που διατύπωσε ο Αριστοτέλης στα έργα του, είναι τα τελευταία έργα του Αριστοτέλη, περί ζώων ομορίων και περί ζώων γενέσεως. Τέλος, κατά την ελληνιστική περίοδο, τα υποστεί μία οριστική ανασυγκρότηση χάρη στις εξειδικευμένες ανατομικές έρευνες που διέξεγαν στην Αλεξάνδρεια ο Ιερόφυλλος και ο Ιερασίστρατος, που ήταν και οι δύο γιατροί και ανατομιστές. Η μελέτη του άρρωστου γυναικείου σώματος ταυτίσεται λοιπόν κατά την αρχαιότητα με την ιδιαιτερότητα μίας γνώσης που απαιτεί την επέμβαση ενός, είπαμε, εξειδικευμένος επαγγελματία. Αυτός μπορούσε ένιωτε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια μίας μέας, μια γυναίκα δηλαδή, ο Ιπποκράτης τη λέει μέα ή γιατρίνα, την ονομάζει μέκρι και γιατρίνα, αλλά δεν είναι γιατρός, το χέρι της οποίας απλώς λειτουργούσε σαν πρακτικό εργαλείο για την εξέταση στο εσωτερικό των γυναικείων οργάνων. Αλλά δεν ήταν σπάνιο η ασθενής η ίδια, κατάλληλος εκπαιδευμένη, να ήταν σε θέση να τοποθετεί μέσα στη μήτρα της τα συνιστημένα θεραπευτικά μέσα. Έτσι, η γυναικολογία μπορεί να θεωρηθεί η επιστήμη του γυναικείου φύλου στο πλαίσιο της αχανούς ιατρικής γραμματείας της Ιπποκρατικής εποχής. Μοιάζει να βρίσκει μια συγκεκριμένη θέση, διόλου διαφορετική από τις άλλες πραγματείες που έπαιρναν σαν ολοκληρωμένο πρότυπο, βέβαια, μονάχα τον ανδρικό σώμα. Γίνεται ξεκάθαρα κατανοητή μέσα από τις κυριότερες ασθένειες που πλήττουν το γυναικείο φύλο, όπως οι παθήσεις της μήτρας, οι ανομαλίες του καταμήνου κύκλου, καθώς και όσες αφορούν στη σύλληψη, στην εγκυμοσύνη, στο τοκετό και στη λοχεία. Στο πλαίσιο ενός πολιτισμού όπου η κοινωνικοπολιτικής εξουσία βρισκόταν ανεκαθέν στα χέρια των ανδρών, η γυναικολογία αποκτά τελικά το ρόλο μίας επιστήμης απαραίτητης, έστω και αν περιορίζεται στις ορθές βιολογικές διαδικασίες για την σεξουαλική αναπαραγωγή, απαραίτητη για να συνεχίσει το δικό μας το φύλο και η ράτσα μας. Το πληρέστερο πρότυπο της φύσης θεωρείται, όπως είπαμε, το άρεν. Το θύλι βρισκόταν στο αντίθετο άκρο, αφού το θεωρούσαν πλάσμα ατελές και υποδέστερο. Οι φυσιολογικές δραστηριότητες του θύλεως έπρεπε να ασκούνται όσο πιο τακτικά γίνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του σώματός του,
αλλά κυρίως η συνέχιση του είδους. Η ένωση της συζύγου με τον σύζυγό της ήταν όχι μόνο το μέσο με τον οποίο ανανέωνε περιοδικά τη γονιμότητά της, αλλά και ένα φυσιολογικό αμυνθικό όπλο για να αναχυτίζει ορισμένες σοβαρές πατήσεις που μπορούσαν να τις προξενήσουν στηρότητα. Για μια γυναίκα ήταν το χειρότερο πράγμα να είναι στήρα, δεν ήταν δηλαδή πια κρίσιμη στην κοινωνία. Προορισμένη να φροντίσει τα παιδιά και τον οικοκυριό της, όπως ξέρουμε στην αρχαιότητα, θυμάστε την Πινελόπη λίγο πριν, αλλά τα πράγματα δεν έχουν πολύ αλλάξει στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. και στην Ελλάδα, η γυναίκα έχει λιγοστές σχέσεις με το έξω κόσμο. Μονίμως καθοδηγούμενη από το πατέρα και από το σύζυγό της αργότερα, αδυνατώντας να παίρνει αποφάσεις ακόμα και μέσα στο ίδιο της το σπίτι, δεν καθορτώνει να καθορίσει ούτε καν μία άμεση σχέση με το ίδιο το σώμα της. Ντρέπονται δηλαδή πολλοί να γνωρίζουν και οι ίδιες το δικό του σώμα. Ο γιατρός το διαπιστώνει αυτό, διαπιστώνει δηλαδή τις ελάχιστες γνώσεις που έχουν οι γυναίκες με το δικό του σώμα, καθώς και την ντροπή που νιώθουν ομολογώντας το και μόνο την κρυφή του αρρώστια. Λέει ο Ιπποκράτης στο Περί Γυναικείων, ένα περίφημο παράγραφο, Περί Γυναικείων Α62, το παράγραφο 62. Όλες οι ασθένειες εμφανίζονται κατά προτίμηση στις γυναίκες που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Συμβαίνουν ωστόσο πολλές φορές και σε όσες έχουν γεννήσει. Είναι, όπως είπαμε, βαριές και κατά κανόνα οξέες και δύσκολες να τις καταλάβει κανείς, αφού οι γυναίκες προσβάλλονται και από τις κοινέ αρρώστιες. Αυτό συμβαίνει επειδή, μολονότι οι γυναίκες πλήττονται από τις κοινέ ασθένειες της εποχής, όπως η ηλαιώδες πυρετή, ο τύφος, οι πνευμονοπαθίες και οι δερματοπαθίες, υπάρχουν περιπτώσεις που στις οποίες ούτε οι ίδιες αντιλαμβάνονται από τι πάσχουν, κυρίως προτού υποστούν τις ασθένειες που προκαλούνται από τα έμεινα. Διότι οι παράγοντες που διδάσκουν στις γυναίκες το αιτίο των γυναικολογικών ασθενειών είναι ο χρόνος και είναι και η ανάγκη. Αυτές που είναι πιο μεγάλες σε ηλικία φυσικά έχουν την εμπειρία αυτή και μπορεί να βοηθάνε τις νέες γυναίκες. Συχνά δε, μολονότι αναγνωρίζουν την νόσο τους, ντρέπονται να την ομολογήσουν σε έναν άντρα γιατρό, αφήνοντάς την να εκφυλιστεί προτού μπορέσει να επέμβει ο θεραπευτής. Ο υποκρατικός συγγραφέας του Περί Γυναικείων, πάντα στο κεφάλαιο 62 του πρώτου βιβλίου, ασκεί όμως κριτική και στους γιατρούς, παρατρύνοντάς τους να εξετάζουν καλύτερα τις ασθενείς τους και να ερμηνεύουν με το σωστό τρόπο τις γυναικείες αρρώστιες, λέει ο Ιπποκράτης. Αλλά και οι γιατροί διαπράττουν το σφάλμα να μην ζητούν ακριβείς πληροφορίες για το αίτιο της ασθένειας και προσπαθούν να τη θεραπεύσουν σαν να ήταν άντρικη νόσος. Έτσι, έχω δει πολλές γυναίκες να πεθαίνουν από τις ασθένειες αυτές. Πρέπει λοιπόν να ζητάμε από την αρχή να μάθουμε επιμελώς την αιτία της ασθένειας, γιατί η θεραπευτική αντιμετώπιση των γυναικείων ασθενειών διαφέρει κατά πολύ από την ανάλογη των ανδρών. Πρέπει πάντως να λάβουμε υπόψη ότι το ενδιαφέρον για την γυναικολογία υπάρχει, αν και όχι με εξειδικευμένο πολύ τρόπο, και σε έργα γενικής γιατρικής,
όπως οι επιδημίες, που ήταν έργο του Ιπποκράτη πολύ διάσημος, για τις επιδημίες, για όλες τις αρρώστιες δηλαδή που ερχόταν περιοδικά, και σε ορισμένα κεφάλαια των αφορισμών, ενώ επεξηγηματικό σχήμα του περί γυναικείας φύσεως υπάρχει και στα έργα του περί γυναικείων βήτα και περί των εντός παθών. Εν πάση περίπτωση βρίσκεται ποικιλότροπος διαδεδομένο ήδη μέσα στο πλαίσιο μίας παναρχαίας παράδοσης που τα χαρακτηρίζαμε μάλιστα προφορική, εφόσον μία τόση πλούσια γνώση που στρέφεται στην πρακτική, στην πρακτική αποτελεσματικότητα στο των βοτάνων, των ορυκτών και της φαρμακολογίας εν γέννη, μπορούσε να μεταδοθεί μονάχα μέσα στο πλαίσιο στενά συγγενικών σχέσεων. Το πρώτο βιβλίο του περί γυναικείων ξεκινάει απευθύνοντας μία προτροπή στις γυναίκες όσο αφορά την απόλυτη ανάγκη να γίνουν σύζυγοι πρώτα και μητέρες. Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας της πραγματείας. Λέω πως μία γυναίκα που δεν έχει αποκτήσει παιδιά αρρωσταίνει λόγω των έμεινων γρηγορότερα και σοβαρότερα από τη εκείνη που έχει γεννήσει. Διότι στην περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας των γυναικών ο τοκετός έχει ανοίξει περισσότερο τις φλέβες τους, ώστε να ρέουν καλύτερα τα έμεινα. Η ροή αυτή διευκολύνεται από την επιλόχια κάταρση και από τη διαστολή του σώματος. Διαστέλλονται περισσότερο τα μέρη κοντά στην κοιλιά και τους μαστούς, αλλά διαστολή υφίσταται και στο υπόλοιπο σώμα. Επομένως, σύμφωνα με τον γιατρό, η διαστολή των φλεβών ανοίγει μεγαλύτερο πέρασμα για την έμεινο ρίση μέσα στο σώμα, καθιστώνταν λιγότερο επώδυνη την περίοδο. Μια μητέρα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με παθολογικές καταστάσεις λόγω κακής λειτουργία των εμμήνων, θα μπορέσει συνεπώς να αντέξει καλύτερα την αρρώστια σε σχέση με μια άγαμη νεανίδα. Οι αρχαίοι γιατροί έβλεπαν τη μήτρα σαν ένα είδος δοχείου, έναν ελαστικό περίβλημα, μαλακό και ζεστό, άρα κατάλληλο να γεμίσει για μακροχρόνιες περιόδους, όπως η εγκυμοσύνη, και το οποίο στη συνέχεια με το τοκετό κάνει το σώμα πιο χαλαρό, σπογκώδες και μαλακό. Έτσι, καθώς το αίμα έχει περισσότερο χώρο, αν και είναι υπεράφτονο, δεν λιμνάζει πλέον μέσα στις φλέβες οι οποίες ξεπρίζονται, ενώ εννοείται η καλύτερη έξοδο των βλαβερών χυμών, οπότε και η έμεινο ρίζη γίνεται λιγότερο επώδυνη. Η απουσία εμμήνου ρίσεως σημαδοτεί την ελεύθερη ποικιλομόρφων τυπικά γυναικείων ασθενειών που αν δεν θεραπευτούν εγκαίρως προκαλούν επικίνδυνη μετατόπιση της οπής της μήτρας. Σε ολόκληρη την αρχαιότητα η μήτρα θεωρείται όργανο ξηρό και ελαφρύ, εκφύσεως, αν δεν υγρανόταν από περιοδικές σεξουαλικές επαφές, με τον άντρα βέβαια, με τον άντρα της, μπορούσε να μετατοπιστεί από την αρχική της θέση της και να περιπλανηθεί στο εσωτερικό του σώματος. Λέει ο Ιπποκράτης πάντα στο περί γυναικείων Α21, «Αν η κοιλιά αδειάζει πάνω από το απαραίτητο λόγο κάποιας ασθένειας, η μήτρα υφίσταται μετατόπιση. Εφόσον δεν είναι εκφύσεως υγρή και αν δεν έχει υπάρξει συνουσία, βρίσκεται χώρο και μετατοπίζεται λόγω της ελαφρότητας και της ξηρότητάς της, που είναι μεγαλύτερη από το κανονικό. Καμιά φορά, όταν έχει μετατοπιστεί,
το στόμιό της μπορεί να βρεθεί γυρισμένο προς τα εμπρός, καθώς ο τράχυλός της είναι τοποθετημένος μπροστά στα γεννητικά όργανα. Στην παραπάνω περίπτωση, το φράξιμο της εκροής του κατάμινου αίματος οφείλεται στη μετατόπιση του τραχύλου της μήτρας και τη στένωσή του. Οπότε, η σεξουαλική πράξη περιγράφεται σχεδόν σαν μια υγιεινή πρακτική. Πράγματι, το ανδρικό σπερματικό υγρό υγρένει τη μήτρα και την κατιστά βαριά, κρατώντας την αγκιστρωμένη στη φυσική της ανατομική θέση. Η περιγραφόμενη ασθένεια μπορεί να έχει θανάσιμη έκβαση εάν εντός 5 ή 6 μηνών τα έμινα δεν νεκραγούν, λέει ο γιατρός, ώστε να απομακρύνουν ό,τι έχει συσσωρευτεί στο σώμα. Ο γιατρός πρώτα απ' όλα καταγράφει τα συμπτώματα και μόνο μετά εξηγεί ξεκάθαρα ποια είναι τα κατάλληλα θεραπευτικά μέσα που τα εξορκίσουν όχι μόνο το θάνατο της άρρωστης, αλλά και την κατάσταση μόνιμη ρότητά της, που είπαμε ισοδυναμεί σαν κοινωνικό θάνατο. Στις γυναικολογικές πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής εφαρμόζεται τακτικά το κριτήριο του ιστορικού ασθενείας, όπως και ένα περιστατικό αποβολή που συμβαίνει στο τρίτο ή τέταρτο μήνα της κοίησης, όπου ο γιατρός κάνει σχολαστικές ερωτήσεις στην ασθενή του σχετικά με τα συμπτώματά της. Στο ιστορικό προστίθεται αμέσως μετά το σημείο όπου συνυπάρχουν η καταγραφή και η αξιολόγηση των συμπτωμάτων, στοιχεία απαραίτητα για τη τελική διατύπωση της διάγνωσης. Αν η αρρώστια θεωρείται βαριά ή ελάχιστα διαδεδομένη, εφαρμόζονταν και τα κριτήρια της τάσης και της πιθανότητας, διατυπωμένα με βάση καταγραφές ανάλογων περιστατικών που είχαν παρατηρηθεί παλιότερα. Ο γιατρός έπρεπε καταρχάς να λάβει υπόψη τη κράση της ασθενούς, κατόπιν την ηλικία της και τέλος τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες του τόπου όπου ζούσε. Στην πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση της υγείας της οδηγείται από μία πρώτη παρατήρηση των εμήνων της. Το χρώμα, η βέλτιστη ημερήσια ποσότητα που ο Ιπποκράτης την ορίζει σε δύο αττικές κοτήλες, τα λέγαμε σήμερα 0,27 λίτρα, η μέση διάρκεια 2 ή 3 μέρες, ήταν πράγματι τα βασικά στοιχεία που συγκροτούσαν την παθολογική εικόνα τόσο της κατάστασης της υγείας της όσο της κράσης του σώματος. Εάν η αμινορυσία ήταν άφθονη ή λιγοστή, αν το αίμα δεν είχε λαμπρό κόκκινο κρώμα, παρομοίω με το αίμα, λέει ο Ιπποκράτης, ζώο που μόλις θυσιάστηκε, και αν δεν έπιζε γρήγορα, μπορεί να βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια παθολογική διαταραχή. Οι γυναίκες που από τη φύση τους παρουσίαζαν άφθονη ροή, διάρκειας άνω των 4 ημερών, ήταν οχρές, ισχνές και αδύναμες και κατά την εγκυμοσύνη τους μπορούσαν να μεταδώσουν αυτή την αδυναμία και στα έμβρια τους. Όσες είχαν λιγοστή έμινο ρύζι παρουσιάζονταν μάλλον παχές με μια ωραία επιδερμίδα, είχαν εμφάνιση κάπως αρσενική, δεν έδειχναν πολύ μεγάλη προτίμηση στις σεξουαλικές επαφές και επίσης αισθανόταν ελάχιστα την επιθυμία να γίνουν μητέρες. Θεμελιώδης είναι η διάκριση που πραγματοποιεί ο γυναικολόγος ανάμεσα σε γυναίκες γόνιμες και στήρες, μητέρες και παρθένους, παντρεμένους και χείρες και κυρίως ανάμεσα σε νεαρές και ηλικιωμένες. Στις δύο τελευταίες κατηγορίες τα προβλήματα προξενούνται όχι μόνο από τη σωματική
εξασθένιση λόγω ηλικίας, αλλά και επειδή αδρανοποιούνται και εκλείπουν στις όριμες γυναίκες οριστικά με τη διακοπή των εμμήνων και την, τα λέγαμε σήμερα, ορμονική επιβράδυνση, οι λειτουργίες εκείνες που είναι απαραίτητες στη γυναικεία φύση. Έτσι, κάθε παθολογική μορφή βασίζεται στην υγεία της μήτρας που καθορίζει αυτές τις συνθήκες. Ξηρή και ελαφριά εκφύσεως, αν δεν υγρανθεί από το σπέρμα μέσω της σεξουαλική επαφή με το σύζυγό της, περιπλανιέται η μήτρα μέσα στο γυναικείο σώμα, μετατοπιζόμενη κατά μήκος των γοφών, ανεβαίνοντας από τα πλευρά και φτάνοντας ακόμα και στο κεφάλι. Συχνά, λόγω συμπάτεια των ημερών που πιστεύαν οι αρχαίοι οι γιατροί, η μήτρα στερεοποιείται σε σπονγώδεις όργανα που είναι γεμάτα αίμα, άρα γεμάτα υγρό, και τα αναζητεί, όπως το ύπαρ, ο σπλήνας, οι πνεύμονες, επειδή αυτά είναι όργανα πλούσια σε αίμα και μονίμως υγρά. Οι πραγματείες που είναι αφιερωμένες στις γυναίκες προσφέρουν μία αρκετά πλήρη κλινική εικόνα των συμπτωμάτων τα οποία πλήττουν συχνότερα τη γυναίκα κατά της μετατοπίσεις αυτές. Η καρυβαρία, ο πόνος και το πρίξιμο στις φλέβες, της μύτης και κάτω από τα αυτιά, η ναυτία και τα συχνά ρεψίματα δηλώνουν τη βαριά στομαχική διατάραξη. Η ασθενής πέφτει σε κομματώδη κατάσταση που συνοδεύεται με αφρούς στο στόμα. Σε μία περίπτωση όπου εξετάζεται μία λοξή μήτρα η οποία μετατοπίζεται αργά κατά μήκος των λαγώνων, η γυναίκα δηλώνει ότι νιώθει πόνο στα άκρα, αρνείται να περπατήσει και κινείται με μεγάλη δυσκολία. Αυτά τα συμπτώματα εξηγούνται από το ότι η μήτρα μετατοπίζεται μέσα στο σώμα και έχοντας εξηρανθεί σταθεροποιείται στο ύπαρ, όργανο, όπως λέει ο Ιπποκράτες, πλήρες υγρού. Αν καταφέρνει να αντιλήσει τη σωστή ποσότητα αίματος, επιστρέπει αυθόρμητα στην αρχική ανατομική της θέση, όπου και σταθεροποιείται, αφού έχει γίνει πιο βαριά και συνεπώς προξενεύει μία αυθόρμητη υποχώρηση της νόσου. Τα παθολογικά συμπτώματα που περιγράφονται εδώ συνοδεύονται επίσης με άλλες διαταραχές, όπως ο ιστερικός πνιγμός, που εξετάστηκε μετά από το Φρόιντ, με άλλα δεδομένα όμως, πάρα πολύ αργότερα, αλλά οι Έλληνες το είχαν παρατηρήσει και ψάχνανε περί τι πρόκειται. Που πίστευαν, που τον προκαλούσε η πίεση της μήτρα πάνω στα υπόλοιπα όργανα, εφόσον φυσικά την εποχή εκείνη απουσιάζει η έννοια του νευρικού συστήματος. Η πίεση της μήτρας πάνω στα όργανα θεωρείται ομιγός φυσιολογικού και μηχανικού τύπου. Οπότε την απέδιδαν σε κίνηση που προκαλείται από την αφύσικη μετατόπιση του οργάνου, όπως στην περίπτωση εκείνη στην οποία η μήτρα, αφού περιπανηθεί λίγο, τα κάνει ένα περίπατο δηλαδή μέσα στο σώμα, σταθεροποιείται τελικά στην καρδιά. Εδώ είναι πάρα πολύ βαρύ αρρώστια. Η καρδιά είναι η πρώτη που γεννιέται και η τελευταία που πεθαίνει, άρα είναι το κύριο όργανο του σώματός μας. Μαζί με την πίεση που ασκεί πάνω σε ένα τόσο σημαντικό όργανο, καταγράφονται και συμπτώματα όπως ανησυχία και εμετός χολής. Αυτά τα βλέπει και ο Φρόιντ μετά αργότερα, αλλά είναι ψυχολογικού τύπου. Περί ψυχής θα έπρεπε να μιλήσουμε με αριστοτελικά λόγια. Θα το κάνουμε άλλη φορά. Αν πάλι η μήτρα μετατοπίζεται ψηλά κοντά στο υποχόντριο, η γυναίκα νιώθει
οξύς πόνος στο λαιμό και στο κεφάλι, συνοδευόμενους από εμετό στεγνό και με βαριά μυρωδιά. Αυτά τα συμπτώματα εντείνονται όταν το γεννητικό όργανο σταθεροποιείται στο ύπαρ, λέει ο Ιπποκράτης. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα χάνει ξαφνικά και τη φωνή της, σφίγγει τα δόντια της και το πρόσωπό της μελανιάζει. Αυτού του είδους οι διαταραχές υπάρχουν και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται στην πραγματεία επιδημίες. Σε ορισμένες, που δεν είναι αφιερωμένες στις γυναίκες βέβαια, είναι αφιερωμένες σε γενική γιατρική. Σε ορισμένες επιλόχιες επιπλοκές, υψηλός πυρετός και διαχύτη πόνη στο σώμα, προστίθονται και μερικές ενοχλήσεις, όπως ρίγη, δυσφορία και ταραχή, που δεν αφήνουν την ασθενή να ηρεμήσει, τις οποίες ο γιατρός περιγράφει ως επίμονες και παρούσες τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της συμπτωματολογικής εικόνας. Σε άλλη περίπτωση, όπου γίνεται λόγος για την εμφάνιση των πρώτων έμεινων μετά το τοκετό, τα συμπτώματα που καταγράφει ο γιατρός είναι όμοια με όσα έχουν ήδη περιγραφεί. Η γυναίκα σωπαίνει, αλλά κατ' ετόσο κραυγίζει, εκφράζοντας όχι μόνο τον οξύ της πόνο, αλλά και το φόβο της, είναι μόνη της δηλαδή, μπροστά στην αρρώστια. Σε μία ανάλογη περίπτωση, η γυναίκα αρνείται τη συνουσία. Δεν μπορεί να σταθεί πια όρτια. Λέει ότι νιώθει τη μήτρα της βαριά, ότι έχει πονοκέφαλο. Είναι ταραγμένη, αλλά δεν μιλάει. Κατά διαστήματα, διαμαρτυρείται για το οξύ πόνο σε όλο της το σώμα, πιο δυνατό στους γοφούς, στο εφηβαίο και στον προκτό, και λέει ότι νιώθει να πεθάνει, θέλει να πεθάνει από το φόβο και από το πόνο. Σε μία περίπτωση όπου ο γιατρός εντοπίζει την ύπαρξη μέλαιναν κολλής μέσα στη μήτρα, η γυναίκα φαίνεται δύστημη, είναι θλιμμένη, αισθάνεται διαταραχές στην όραση, ναυτία και τέλος πέφτει σε παραλήρημα. Η διακοπή της σεξουαλικής δραστηριότητας θεωρείται σοβαρότατος παράγοντας για τη γυναικεία υγεία και μάλιστα πίστευαν ότι αυτή που απέχει από την ερωτική συνέβρεση μπορούσε να υποστεί κάποιες φορές μία αφύσικη διαδικασία αρενοποίησης και να πεθάνει έπειτα από λίγες μέρες. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για τις οποίες μιλάει στις επιδημίες ο Ιπποκράτης. Εκτός από τους πόνους και το ερήθημα στις αρτρώσεις, το σώμα αρχίζει να αρενοποιείται γρήγορα. Εμφανίζονται τρίχες και γένια. Η φωνή γίνεται βραχνή και ο γιατρός διαπιστώνει στην καθεμία περίπτωση ότι παρόλο που πράξαμε ό,τι ήταν δυνατό για να προκαλέσουμε την επιστροφή των εμμήνων, αυτά δεν ήρθαν και οι γυναίκες πέθανε σύντομα. Αυτό που διαφοροποιεί εδώ τις δύο περιπτώσεις είναι μόνο η γεωγραφική απόσταση των τοπίων που διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα. Τα Αβδήρα στην πρώτη περίπτωση και ο νήσος Τάσος στην δεύτερη. Αντιθέτως, δεν ενώνει το γεγονός ότι πρόκειται για δύο παντρεμένες γυναίκες, αφού αναφέρεται σαφώς το όνομα των αντίστοιχων σύζυγών τους, οι οποίοι όμως είχαν σταματήσει να εκτελούν τα συζυγικά του κατοίκοντα. Εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη καμία κλιματική και υδρολογική διαφορά. Απέναντίας, η περίπτωση εξετάζεται σαν μια παθολογική συμπτωματολογία που αποκαλύπτει την ρήξη της εσωτερικής ισορροπίας. Καθώς η ισορροπία αυτή γίνεται επισφαλής,
προαναγγέλλεται πρώτα με τα συμπτώματα και έπειτα με την κατά αυτό χρήση της νόσου. Στην αρχαιότητα, μιλήσαμε για κράση, για αναλογίες, για να δούμε λίγο τι είναι. Στην αρχαιότητα, η σωστή αναλογία, η κράση, δηλαδή των υγρών του σώματος, ήταν η αναγκαία προϋπόθεση για την υγεία κάθε έμβιου όντος. Άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, ζώα, ό,τι υπήρχε. Το γυναικείο σώμα, όντας πιο σπογκώδες είπαμε και υγρό σε σχέση με το ανδρικό, ήταν προορισμένο να απορροφά περισσότερη τροφή από το κανονικό που είναι πάντα το ανδρικό. Η τροφή που καταπίνεται κατεβαίνει στο στομάχι και έπειτα η θερμότητα του σώματος τη μεταβολίζει υπό μορφή αίματος. Μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού παράγει διατροφική υπερβολή, ωφέλιμη μόνο για να τρέφεται το έμβριο, όταν η γυναίκα μένει βέβαια έγκυος, που κανονικά τα αποβαλόταν μέσω της μηνιαίας κατάρσεως, την οποία αντιπροσωπεύουν τα έμινα, όπως είπαμε. Η συσσόρευση όλων αυτών των κατάλοιπων προξενεί σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, καθώς φαίνεται να προκαλεί όχι μόνο ιστερία, αλλά επίσης καρδιαλγία, άφτες, καθώς και σχηματισμό όγκων στη μήτρα. Συνεπώς, ο γιατρός έχει καθήκον να επαναφέρει σε ισορροπία την έμεινο ρίση, αφού τα έμεινα αποτελούν το σύμβολο υγείας του γυναικείου οργανισμού. Αυτό το καταλάβαμε. Η εγκυμοσύνη είναι μία περίοδος υγιεινής ισορροπίας για τη γυναίκα, επειδή υπό τις συνθήκες αυτές όλα τα διατροφικά κατάλοιπα χρησιμοποιούνται για να τρέψουν και να αυξάνουν την αιμάτινη μάζα του έμβριου που σχηματίζεται μέσα στην κοιλιά της. Το παχύ τμήμα των τροφίμων, αφού διαχωριστεί, ψηθεί και γλυκαίνει από την υπάρχουσα εντός της μήτρα θερμότητα, γίνεται λευκό και υγρό και μέσα από διαστελμένες λόγω της εγκυμοσύνης φλέβες, περνάει στις κοιλότητες των μαστών και μετατρέπεται σε μητρικό γάλα. Βλέπετε πώς προσπαθούσαν να βρούνε όλα τα αιτία πως μία γυναίκα γίνεται μητέρα και όλες τις λειτουργίες που ήταν σχετικά με αυτά, με όλα αυτά. Κατά τη διάρκεια του θυλασμού και της λοχίας, η γυναίκα απολαμβάνει μία μόνιμη, ευτυχισμένη κατάσταση, μία κατάσταση σωματικής ευεξίας, αφού η παρατεταμένη παραγωγή γάλακτος και αποβολή των λοχίων απορροφούν και μετατρέπουν σε φυσικό τρόπο την περίσσια του κατάμινου αίματος. Σε ολόκληρη την αρχαιότητα, η τεχνοποιός γυναίκα εξακολουθεί να διατηρεί μέσω της μήτρα της, τουλάχιστον από τη σκοπιά της παθολογίας, τη λειτουργία του σωματικού δοχείου. «Αν το σώμα δεν είναι σε καλή κατάσταση», λέει ο γιατρός, πάλι στο περί γυναικείων, «το σπέρμα δεν συγκρατείται και αποβάλλεται, είτε επειδή η μήτρα είναι πολύ υγρή, είτε επειδή είναι αδύναμη λόγω των θεραπείων που έχει υποστεί παλιότερα». Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σπέρμα, παρόλο που έχει διεσδύσει σωστά μέσα στη μήτρα, λιμνάζει εκεί μέσα χωρίς να προχωρήσει στη σύλληψη και λίγο καιρό αργότερα σαπίζει, επειδή το διαβρύνουν η περίσσια της κολής και η ροή του αίματος που έχει γίνει πολύ αλμυρό. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να θεραπεύεται εν γέρος το σώμα της γυναίκας και να της χορηγείται θεραπεία για τη συγκράτηση του σπέρματος, εφαρμόζοντας επί 24 ώρες δύο κολπικά υπότετα με στάκτη που πρέπει να πλένονται με διαφορά περίπου 12 ωρών το ένα από τον άλλο. Αυτά στη συνέχεια
Πασπαλίζονται και πάλι με λεπτή στάχτη και σκουπίζονται μέσα στο σκοτάδι. Είναι και περίεργα πράγματα. Δεν θέλει φως δηλαδή το φάρμακο. Αναλύοντας το αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε αν έφταγε το φλέγμα, οπότε έχουν μείνει ίχνη βλένας πάνω στον υπότετο, ή η χολή. Το πλυμμένο πανί του υποτέτου φέρνει κίτρινο-κόκκινες χιλίδες που θύνονται στο ιώδες. Εξετάζεται ολόκληρο το σώμα της γυναίκα μετά και έπειτα, με βάση την ηλικία και την κράση και τη δύναμή της βέβαια επίσης, τα οριστούν η τοπική θεραπεία και η διέτα. Κολαγωγά και καταρτικά φάρμακα θα καταρρύσουν γενικά το σώμα της με εισπνοές ατμού και θα προξενήσουν εμετό. Η γυναίκα πρέπει να περπατήσει, να γυμνάζεται, να τρώει μια φορά την ημέρα ξηρά τροφή και να πίνει λιγοστό άκρατο ίνο. Περιμένοντας τη ροή της, πρέπει να κάνει ατμόλουτρα και μπορεί να σμίξει με το σύζυγό της αφού κάνει αρωματικό υποκαπνισμό του κόλπου, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο αγγείο με κάνουλα και πασπαλίζοντάς το φάρμακο με λεπτή στάχτη. Τέλος, θα ξεκουραστεί ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, ξαναβάζοντας μέσα στη μήτρα της τον μολόβδινο κατετήρα, ένα κατετήρα δηλαδή από μόλυβδο. Την ημέρα που τα έχει τη σεξουαλική επαφή, τα φάει ανάλατο και νερόβραστο κικαίωνα. Εάν πρέπει να κάνει και άλλους υποκαπνισμούς, ο κικαίωνας αυτός θα είναι ρεστός και έτσι ώστε να μπορεί να το πει. Αν μείνει έγκυος, θα κοιμηθεί σε απαλά υφάσματα. Θα πληθεί με λιγοστό κλιαρό νερό και θα ακολουθήσει μία διέτα με βάση τα δημητριακά. Στο περί γυναικείων Α16, η γυναίκα υποφέρει από στασιμότητα περίσσια αέριων στην κοιλιά της, λόγω του σπέρματος που έχει παραμείνει αχρησιμοποιητό μέσα στη μήτρα της, εδώ και 6-7 μέρες. Μία τέτοια περίπτωση, λέει ο γιατρός, πρέπει να αντιμετωπίζεται με το σύστημα της κένωσης. Γράφει, τούτο αναμφίβολα οφείλεται στη συρροή δύο στοιχείων, χολή και άρμης. Η θεραπεία πρέπει να γίνεται με ελεύωρο ή με σκαμονία και πέπλιο, γιατί καταρρίζουν από το πάνω και από το κάτω μέρος του σώματος το φλέγμα και τη χολή και προκαλούν επίσης αποβολή των αερίων που περισσεύουν μέσα στο στομάχι. Πριν από την κάταρση πρέπει να γίνονται αρωματικοί υποκαπνισμοί. Μετά από αυτούς θα γίνει καθαρισμός με υπότετα με τον ίδιο τρόπο όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Μετά τους υποκαπνισμούς και τις κατάρσεις θα χρησιμοποιηθούν μαλακτικά υπόθετο από σκαρόκορτο, αρτιμισία, ανεμόνη και άσπρο ή μαύρο ελεμπόρο. Βλέπετε εδώ υπάρχουν όχι μόνο φυτά, υπάρχουν επίσης και μετάλλια, υπάρχουν επίσης και άλλα προϊόντα της φύσης. Φυτοθεραπεία, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Η θεραπεία, υπάρχουν και επίσης και πολλές φορές και έντομα που είναι μέσω της συνταγής, της ιατρικής συνταγής. Όπως τα σκατάρια ή το μπουπέστρι, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι που προστίθεται πάνω μέσα σε όλα αυτά τα υλικά. Η θεραπεία, αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό μας δείχνει πόσο δεμένη στη φύση είναι η ιατρική, η υποκρατική ιατρική. Δεν έχει μεταφυσικού τύπου χαρακτήρα καθόλου. Όπως βλέπετε είναι όλο δεμένη με τη φύση, πάνω στη γη δηλαδή βαδίζει εδώ ο γιατρός. Και διαφοροποιείται πάρα πολύ
από του άλλου τύπου ιατρική που υπήρχε εκείνη την εποχή, που ήταν η ιατρική των ναών, η ιατρική των ταυμάτων, έτσι, που γινόταν στους Δελφούς, πάμε τους χάρη, και αργότερα επίσης στη Μικράς Ασίας, στις... ναι, στα παράλια βέβαια, στην... η θεραπεία, που υπήρχαν αυτά τα ιατρικά κέντρα, η θεραπεία του Ιπποκράτη συνοδεύεται πάντα από ειδική διατροφή. Πρέπει να καταλάβουμε αν το σώμα της ασθενούς είναι υπερβολικά στεγνό και άρα να το υγρανούμε. Ενώ αν παρουσιάζει υπερβολικά υγρό, χρειάζεται να το στεγνώσουμε με ειδικευμένη διατροφή. Στο πιο πάνω, η διατροφή ήταν ένα όπλο πάρα πολύ μεγάλο στην αρχαία γιατρική. Συνεχίσει ο γιατρός. Στη πιο πάνω περίπτωση, αν η ασθενής είναι ισχνή, θα πρέπει να κάνει πολλά λουτρά και να τρώει φαγητά με βάση κρέας, το ψάρι, τα βραστά λακανικά γλυκού και λιπαρού τύπου, καθώς επίσης να πίνει νερωμένο κρασί. Διότι αυτές οι τροφές προκαλούν υγρασία στο σώμα και στη μήτρα. Αν πάλι η γυναίκα είναι υπερβολικά υγρή, πρέπει να της χορηγείται ό,τι είναι αντίθετο προς την υγρασία. Δεν πρέπει να την ψηλαφίζουν και ούτε να την χορηγούν θεραπευτικά όπως το κλείσμα και οι υποκαπνισμοί, επειδή η ροή τα πήγαινε προς το φλεγμονώδες τμήμα της μήτρας. Αν η δίαιτα δεν λειτουργήσει και η μήτρα εξακολουθεί να παρουσιάζεται στην ψηλάφιση πιο υγρή από ό,τι συνήθως, θα της δίνουν στεγνωτική υπνοκαπνισμή, αν η ροή είναι χολόδους τύπου, θα πρέπει να της δίνουν να πίνει γαϊντουρόγαλα και κρασί. Το ανδρικό σπέρμα θεωρείται επίσης το απόσταγμα των χυμών του σώματος. Λέει ο γιατρός, το ανδρικό σπέρμα προέρχεται από το σύνολο των υγρών που περιέχονται στο σώμα και η σπερματική έκρηση είναι το ισχυρότερο στοιχείο των υγρών αυτών. Αργότερα ο Αριστοτέλης τα δώσει στο ανδρικό σπέρμα μέσω της θεωρίας της θερμότητας, που δημιουργείται από την καρδιά μέσα στον ανδρικό σώμα που είναι πιο ζεστό από το γυναικείο, θα δώσει μία αξία που μπορούμε σήμερα να δώσουμε σε ένα κομμάτι DNA, στο ανδρικό DNA. Δηλαδή είναι αυτό που θα δώσει το χαρακτήρα και το πνεύμα, τη ζωή, στην άμορφη μάζα του αίματος της μητέρας που προσφέρει η μητέρα. Άρα για τον Ιπποκράτη δεν είναι ακόμα έτσι, για τον Αριστοτέλη η γυναίκα θα είναι ύλη και ο άντρας θα είναι η ζωή, το πνεύμα. Επικρατούσε τότε η άποψη ότι στο σώμα υπήρχαν τέσσερις κοιμοί. Το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή κολλή και η μέλαινα χολή. Το αίμα είχε τα χαρακτηριστικά του θερμού και του υγρού, που τα χρησιμοποιεί μετά αργότερα ο Αριστοτέλης, υπέρ του άντρα βέβαια, ότι είναι ο άντρας πιο σημαντικό και πιο δυνατό από τη γυναίκα. Το φλέγμα του ψυκρού και του υγρού, η ξανθή χολή του θερμού και του ξηρού, ενώ η μέλαινα χολή συνδεόταν με το ψυκρό και το ξηρό. Το αίμα πίστευαν οι αρχαίοι ότι παράγεται από την καρδιά. Το φλέγμα από τον εγκέφαλο, που είναι κρύο, η καρδιά είναι ζεστή, ενώ το ύπαρ και στο σπλήνα, σχηματίζοντας αντίστοιχως η ξανθή και η μέλαινα χολή. Στο ύπαρ και στο σπλήνα αυτά. Αν η κοιμή αυτή αναμειγνόταν στις σωστές δόσεις μέσα στο σώμα και εξισορροπούνταν αμοιβαία, αποτελούσαν αυτό που λέγαμε κράση, που αντιστοιχούσε
στην τέλεια κατάσταση υγεία. Αν όμως ένα ή περισσότεροι χυμοί περίσευαν ή υπολείπονταν, τότε υπήρχε δυσκρασία που γεννούσε την ασθένεια. Γενικά, η ισορροπία, την οποία διατάρασε την υπερβολική διόγκωση ενός χυμού, είχε τη τάση να αποκαταστείται από μόνη της, επειδή πίστευαν ότι το σώμα με τη θερμότητα που βράζει τον περισσευόμενο, ότι η θερμότητα βράζει το περισσευόμενο χυμό. Ο χυμός τροποποιεί το καταλλήλως ώστε τελικά να αποβληθεί. Βλέπετε ότι και μέσα στην ιατρική τις αρχές του 1900, τις εποχές μας δηλαδή, ένα αιώνα πριν ας πούμε, 100 χρόνια πριν, υπήρχε αυτή την ιδέα ότι το περισσότερο αίμα κάνει κακό στο σώμα. Ας πούμε στη πνευμονία υπήρχαν αυτές οι, πώς τα λέγανε, τα ζωάκια που τοποθετούσανε. Οι βδέλες, έτσι, αυτές που ρουφίζανε το αίμα του ασθενού ή κάνανε αυτό που στα ιταλικά λέμε σαλάσο, δηλαδή ανοίγανε σφλέβες του άρρωστος και βγάζανε λίγο, ας πούμε, αίμα. Αυτά δεν ήταν αποτελεσματικά, το ξέρουμε σήμερα, το αντίθετο, γινόταν ο ασθενής ακόμα πιο αδύναμο, αν είναι δυνατό. Ή δίνανε και κάποια φάρμακα διουρητικά, έτσι, γιατί νομίζανε βλέποντας τα ούρα ότι δεν ισορροπεί σωστά ή έχει κάποιο πρόβλημα τα ούρα, δηλαδή βλέπανε βλένες ή άλλα πράγματα μέσα στα ούρα. Το υγρό του αίματος μοιάζει να διεκδικήσει ένα δικό του τύπου παθολογία με βάση την ποιότητα της αλλαγή του. Πράγματι, υπήρχε η πεποίθηση ότι το αίμα με τη μεταβολή της συμπεριφοράς του ενέπλεκε και τους υπόλοιπους κυμούς του σώματος σε αυτή τη φυσιοπαθολογική ανομαλία. Η μη υγιής κατάσταση του σώματος ήταν υπεύθυνη ώστε, μαζί με τη φυσιολογική εμινορίζη, μιλάμε για τη γυναίκα πάλι, να παρουσιάζονται επίσης στο αίμα σκύρος, κατάρους και πίον. Αυτοί οι κυμοί που περισσεύουν, καθώς δεν αποβαλόταν φυσιολογικά από τη μύτη, την κίστη ή το στόμα και μην μπορώντας να παραμείνουν εντός του σώματος, έβγαιναν μαζί με την περίοδο, προκαλώντας δυσκρασία μέσα στο σώμα της κακομοίρα της γυναίκας αυτή. Εάν λίμναζαν μέσα στο σώμα περισσότερο χρόνο από το απαραίτητο, η περίοδο γινόταν άρρωστο αίμα με πιώδη και ή βλενώδη όψη, καθιστώντας την οπή της μήτρας υπερβολικά υγρή και ανήμπορη να ελκύσει το ανδρικό σπέρμα που είναι ήδη υγρό από τη φύση του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ένας τύπος θεραπείας που συχνά την υιοθετούσανε στο πλαίσιο ολόκληρης της Ιπποκράτεια ιατρική, δηλαδή και σε άλλες πραγματείες. Δηλαδή η παραγωγή φαινομένων παρόμοιων με τη συμπτωματολογία που παρουσιάζαν οι ασθενείς. Κληρονομένο εν συνέχεια στους Ρωμαίους γιατρούς, το κριτήριο του similia similibus, αυτό δηλαδή που τραβάει αυτό που μοιάζει, έτσι, γνώριζε επί μακρόν ευρεία φήμη και εφαρμόστηκε στη φαρμακογνωσία τόσο από το Γαλλινό όσο και από το Κέλσος, άλλος γιατρό Ρωμαίος, πολύ διάσημος στην εποχή του. Όσον αφορά στις γυναικείες ασθένειες, η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται συχνά στις περιπτώσεις φλεγμονή της μήτρας. Οι χρησιμοποιούμενες ουσίες πρέπει να είναι δρυμίες, διότι μπορούσαν να προκαλέσουν τη φλεγμονή προς ένα εξωτερικό σημείο του σώματος, ώστε να θεραπευτεί έτσι ευκολότερα. Επίσης, προκαλούσαν εμετό προκειμένου να βγει έξω το άνω τμήμα του τραχεία και τις φλέβες της γυναίκας,
προξενεύοντας τις δυνατούς πόνους, ενώ συνίστονται και φλεγμαγωγά φάρμακα. Έτσι. Ναι. Σε μια γυναίκα που γέννησε και πρέπει να βγαίνουν το λοχείο της, τον υπεράφθονο τερμό αίμα κοκκινίζει το πρόσωπο και το στήτο της. Γίνεται ταραγμένη, έχει παραλήρημα, έχει μεγάλη ταχυκαρδία και υψηλό πυρετό. Εάν δεν θεραπεύεται αμέσως, η λεχόνα αυτή πεθαίνει ή στην καλύτερη περίπτωση παθαίνει τύφλωση, κόφωση ή αναπηρία στα άκρα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η διατροφή αποτελεί ένα έγκυρο βοηθητικό στοιχείο της θεραπείας. Πάντως, οι συνιστόμενες τροφές δεν αποτελούν κάτι καινούριο, επειδή είχαν εξεταστεί λεπτομερώς σε άλλο έργο του Ιπποκράτης με τίτλο «Περί διέτης». «Ο ζωμός σουπιάς», λέει ο γιατρός, ενδείχνεται ως διουρητικό και υπακτικό. Αντιθέτως, συνίστονται ορισμένα λουτρά που η γυναίκα πρέπει να συνδυάσει με, λέει ο γιατρός, λίπανση του κεφάλι της με κρυνέλαιο, βράσιμο μολόχας, προστίχη λαδιού από Κύπρου, που έρχεται από Κύπρο, μέσα το νερό, για να κάνει μετά μαλακτικό λουτρό. Αν όμως ο πυρετός είναι πολύ ψηλός, καλύτερα να αποφεύγει τα λουτρά. Τη συμβουλεύουν να βάζει θερμά επιθέματα στο υπογάστριο της, ώστε να κατεβαίνουν οι λαγόνες. Τα φάρμακα ανακατεύονται λέει ο γιατρός, αυγά σουπιά ή καστόριο. Μετά κορυγείται ρόφημα, αλεύρι βρασμένο με απίγανο ή αφέψιμα κρυθαριού. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως είπαμε, ότι ο γιατρός εφαρμόζει επίσης φλεβοτομή, όχι πολλές, προσπαθεί να το αποφεύγει, όταν τα περισσόβοντα υγρά, σύμφωνα με τη διάγνωσή του, έχουν κατακλείσει την περιοχή της κεφαλής και της κοιλιάς, και την κοιλιά. Πράγματι, κατά την ψηλάφιση, η άρρωστη παρουσιάζει μυρούς γεμάτους υγρό, ενώ άφθονη και πυκνή βλένα κυλάει από το σώμα και από τη μύτη της. Γιατί μιλάμε πάντα για ψηλάφιση? Στην αρχαιότητα, σε αυτή την εποχή, απαγορευόταν και για πολύ καιρό μετά, πρέπει να φτάσουμε στο Γαλινό, όχι, πρέπει να φτάσουμε στη σχολή της Αλεξάνδρεια, 1ο αιώνα π.Χ., για να μπορεί να ανοίγει ένα γιατρό κάποιο σώμα, με ευκολία, δηλαδή για ερευνητικούς λόγους. Απαγορευόταν να ανοιχτούν τα σώματα και οι επεμβάσεις χειρουργικές γινόταν μέσω κάποιες τρύπες που ανοίγανε οι γιατροί μέσα στο σώμα. Ήταν θρησκευτικό κανόνα. Δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή να ανοίγεται σώμα. Ήταν σακρίλεγο. Ναι, γεροσηλεία. Ναι, γεροσηλεία. Άρα πολλές φορές οι γιατροί πηγαίνανε εκεί που γινόταν οι θυσίες στους ναούς και παίρνανε αυτό που επέμενε από το ζώο που είχε θυσιαστεί για να μπορεί να τον ερευνήσουν. Επίσης, ο Αριστοτέλης, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα πρακτικός ερευνητής, φανταστικός, φοβερός, προμητευόταν κάποιες μαϊμούδες που λεγόταν πιτικόιδες, γιατί μοίαζαν όσο πιο δυνατό κοντά στον ανθρώπινο σώμα. Ο Ιπποκράτης αντιθέτως προσπαθούσε, πάμε τους χάρη, όσο αφορούσε τις εγκυμοσύνες, να κάνει έρευνες και πάνω στα αυγά. Είχε αυγά από κοτόπουλο και τα παρακολουθούσε.
πάντα με τη θερμότητα, βλέπετε, πραγματικά έτσι γινόταν, μέχρι και μεγάλα αυγά στο θωκάμιλο. Και προσπαθούσε να δει πώς βγαίνει ένα έμβριος, για να μπορεί να θεραπεύει όσο πιο ήταν δυνατό. Δεν υπήρχε ιδέα, το είδατε μέχρι τώρα, του οαρίου. Δηλαδή δεν ξέρανε, ενώ υπήρχε μια ολόκληρη φιλοσοφία πάνω στο σπέρμα τον ανδρικό, ήταν πολύ προχωρημένη, το έχετε δει, δεν υπήρχε πάνω στη γυναίκα όμως, γιατί έπρεπε να την ανοίξουν τη γυναίκα να μπορούν να το βρούνε αυτό. Αυτό το βρίσκει μετά ο ερόφιλος, όταν μπορεί να ανοίξει μια γυναίκα πραγματικά, γιατί αυτοί ανοίγανε είτε πτώματα είτε ζωντανούς, άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, βέβαια ήταν φρικτό αυτό το θάνατο, τους κάνανε ανατομία ζωντανή δηλαδή, αλλά βρήκανε πάρα πολλά πράγματα που δεν είχαν βρει. Και βλέπετε την ιδέα της μήτρας σαν το χείο που ανοίγει και κλείνει όσο είναι απαραίτητο, δηλαδή μπορεί να γίνει πολύ μικρή και πολύ ξερή και πολύ επικίνδυνη, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη και πολύ ελαστική και πολύ γλυκιά, γεμάτα υγρά για να μπορεί να επιβιώσει το παιδί, ο οποίος αναπτυξόταν μέσα στη μήτρα. Έτσι. Ωραία. Εδώ έχει και πολλές συνταγές, να μην σας κουράζω. Υπάρχουν όλες οι συνταγές και βλέπετε ότι και μέσα σε αυτές τις συνταγές και μέσα σε αυτές τις ουσίες, αλλά κυρίως τις συνταγές, ο γιατρός ο ίδιος δεν διστάζει να γίνει μάγειρας και να δώσει συνταγές πραγματικά. Δηλαδή, διηγείται στη γυναίκα πώς πρέπει να τα μαγειρέψει όλα αυτά τα υλικά. Πώς πρέπει να μαγειρέψει τα ψάρια. Ας πούμε, ψάρια που αν η γυναίκα είναι πολύ στεγνή, είναι συνιστεί να κάνει μία σούπα από ψάρια που είναι, που έχουν λίπος, λιπαρά, ή το αντίθετο, ή από αυγά, και το ταραμά, ας πούμε, επίσης. Δηλαδή, αυγά ψαριού και διάφορα άλλα. Λέει ο γιατρός, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα τα μαγειρέψει τα ταλάσσια λία ψάρια, όπως βάθος χωρίς αγκάθια, σκορπιό, μουγκρί, νάρκι, χέλι, γλώσσα και κοβιό. Έτσι, βρασμένα πολλή ώρα, με πράσα και κόλιανδρο, μέσα σε γλυκιά και λιπαρή άρμη. Έτσι, για να υγραίνει τη μήτρα της. Αν αντίθετα η μήτρα είναι πολύ υγρή, τότε η δίαιτα πρέπει να τρώει η γυναίκα ελαφρύ ψητό κρέας, χοιρινό αρνί πρόβατο, να κάνει λουτρά, να μην κάνει λουτρά καθόλου, και να πίνει κόκκινο κρασί. Τα βραστά ρεβίτια, παράδειγμα, λέει ακόμα ο γιατρός, είναι αναλγητικά και συνοδεύουν την εισαγωγή μαλακτικού πεσού και ανακατεύονται με νερό και αλέθονται μαζί με σταφύλι. Όταν οι γυναίκες έχουν πυρετό, δίνανε αφεψίματα όπως αποκριθάρι και πληγούρι και κρασί αραιωμένο με νερό και ανακατεμένο με αλεύρι από ρεβίδια ή από φακές. Αυτό το σκεύασμα έβραζε με κίμινο, λάδι, ξύδι και αλάτι και προσφερόταν κρύο μαζί με ένα ποτήρι πράμνιο ίνο. Βλέπετε, και το κρασί πολλές φορές πρέπει να έρθει από κάποια συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή από την πράμνη της Ικαρίας. Έτσι, αυτό το κρασί. Να δούμε τώρα ένα τελευταίο κομμάτι. Είναι ο ρόλο και η παρουσία της μαίας. Θυμάστε ότι στην αρχή μιλήσαμε, εδώ δεν είδαμε καμία γυναίκα γιατρός. Δεν υπάρχουν οι γυναίκες γιατρός στην αρχαιότητα. Ο γιατρός είναι άνδρα και είδαμε ότι η γυναίκα ντρέπεται πολλές φορές να του λέει τι αισθάνεται, γιατί είναι σε ιδιαίτερο σημείο του σώματός της. Υπήρχαν όμως οι μαίες και οι μαίες σιγά σιγά, πολλές φορές η μαία
ήταν μια γυναίκα μεγάλη ηλικία. Γιατί, γιατί έχει εμπειρία για αυτές τις αρρώστιες. Άρα ξέρει περί τι πρόκειται, το έχει πάθει πολλές φορές. Έχει εμπειρία από το κετό. Έχει εμπειρία από υποβολή. Έχει πολλές εμπειρίες από αυτή την άποψη. Και συνοδεύει το γιατρό και το βοητάει. Δεν είναι ποτέ όμως γιατρός, στον Ιπποκράτη τουλάχιστον, στα Ιπποκρατικά δηλαδή. Όμως είναι το εργαλείο μεταξύ των οποίων ο γιατρός μπορεί να αγγίζει την άλλη τη γυναίκα, την ασθενή του. Σιγά σιγά αποκτήσουν περισσότερη δύναμη αυτές οι γυναίκες και στη Ρώμη είναι μια κατηγορία πραγματικά επαγγελματική η οποία είναι ανεξάρτητη. Για να δούμε λίγο. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο τα προβλήματα αυτού του πρόβλημα, δηλαδή τα περιγράμματα αυτού του προβλήματος διακρίνονται αρκετά αχνά, επειδή εξαρτώνται από ιστορικές, κοινωνικές και επιστημονικές καταστάσεις, καταγεγραμμένα μέσα σε μια μακρά χρονική περίοδο, η οποία τα παραγάγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και μόνο με το σωρανό των Εφέσιο, είμαστε ήδη στη Ρώμη στο 2ο αιώνα μετά Χριστού, ο σωρανός έχει ελληνική καταγωγή, όταν η μορφή της ΜΕΑΤ αποκτήσει πραγματικά έναν ακριβή και αξιοπρεπή ρόλο, καταλήγει να έχει ένα ρόλο στην ιστορία της επίσημης γιατρική η γυναίκα που ασχολείται με τη γιατρική. Στην ιστορία, στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία η ΜΕΑ αναφέρεται αρκετές φορές δίπλα στον επίτοκο. Μέχρι και ο Όμηρος μιλούσε για ομφαλότομος γυναίκες, εξειδικευμένες δηλαδή στη κοπή του ομφάλιου λόρου του νεογενού, οι οποίες εκπροσωπούσαν τη λατρεία της ηλιθίας. Επιπλέον, πάντα, στα ομηρικά έπι, διαβάζουμε ότι η Αγαμίδη γνώρισε πόσα φάρμακα τρέφει η πλατεία γη, ενώ η ωραία Ελένη γνώρισε έναν αριθμό φαρμάκων. Ο Πλούταρχος κάνει λόγο για δημόσιες μέες που ντρούσαν στη Σπάρτη. Εκεί υπήρχε μια διαφορετική κατάσταση σχετικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και ακολουθώντας μια θρησκευτική τελετουργία εξανοίγονταν προτού αντιμετωπίσουν ένα τοκετό. Ο Πλάτων μιλάει για τις γυναίκες αυτές από φιλοσοφική σκοπιά, όπως διαβάζουμε στο Θεϊθέτο, αναφορικά με την περίφημη μαυευτική μέθοδο, στην οποία προσθέτει όμως και μίαν άμεση παρατήρηση για τη μορφή της ΜΕΑΣ. Λέει ο Πλάτωνας, οι ΜΕΑΣ είναι γυναίκες προχωρημένες στα χρόνια που έχουν ήδη αντιμετωπίσει τις οδύνες του τοκετού, αλλά που η ηλικία τους δεν τους επιτρέπει να ξανακάνουν παιδιά δηλαδή. Ενώ ο Αριστοτέλης λέει πως η μαμή κατέχει μία τέχνη που αξιοποιεί τη διάνοια. Οι ΜΕΑΣ άκμαζαν αντίθετα από τα ελληνικά χρόνια κατά την Έλληνο-Ρωμαϊκή εποχή. Ο Γάιος Ιούλιος Υγιεινός, γιατρός, ο Γάιος Ιούλιος Υγιεινός, συγγνώμη, ιστορικός, μας αφήγεται την ιστορία της Αγνοδίκης που έζησε στην Αθήνα στο 4ο-3ο αιώνα π.Χ. Θέλοντας να μάθει γυναίκα τη γιατρική τέχνη, άφησε την πλούσια οικογένειά της, η οποία ήταν αντίθετη φυσικά σε αυτή την επιτιμία και μεταφιασμένη σε άντρα, πήγε στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάζει στην περίφημη σχολή που διατηρούσε ο Ανατόμος Ιερόφυλλος.
συγγραφέας μάλιστα αυτός, ενός εγκυριδίου για τις ΜΕΕΣ, κατορθώνοντας έτσι να αποκτήσει το πτυχίο, δηλαδή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, έγινε διάσημη στις γυναίκες, φροντίζοντας κυρίως τις επίτοκες, μπροστά στις οποίες, προκειμένου να τις κατησυχάσει, σήκωνε το φόρεμά της, δείχνοντας το ελιτινό της φύλλο. Έλεγε, μην ανησυχείς, είμαι κι εγώ γυναίκα, θα σε βοηθήσω, αν και δεν φαίνομαι. Κάτι που συνήθως απαγορευόταν βέβαια στους ελεύθερους πολίτες και κυρίως άσκησε ελεύθερα την γιατρική που ήταν απαγορευμένη για τις γυναίκες. Ορισμένες ΜΕΕΣ όπως η Ολυμπία, η Θηβαία, η Λαΐς που είναι διάσημη, η Σωτήρα, η Ελεφαντής, η Αρσίνοη, η Σαλβίνα και η Ασπασία, άλλοι πολύ διάσημοι, ήταν πολύ γνωστές στην εποχή τους. Στην Ολυμπία και στη Λαΐδα, οι πολιτικές αρχές έδωσαν την επίσημη άδεια να βοηθούν τις γυναίκες στο τοκετό, αλλά και να τις θεραπεύουν και από άλλες ασθένειες, όπως αυτές των ματιών και των δαγκωμάτων από ζώα, όχι όμως από δύσκολες παθήσεις γυναικολογικές. Εκεί έπρεπε να υπάρχει πάντα και ένα γιατρό, άντρα. Ωστόσο, δεν διέθεταν πάντα τα κατάλληλα προσόντα όλες οι γυναίκες που παρουσιαζόταν ως ΜΕΕΣ. Ο Τερέντιος, στο 1ο αιώνα π.Χ., απεικονίζει γλαφυρά την κατάσταση με την περίπτωση της ΜΕΕΣ λεσβίας που την καλούσανε να ξεγεννήσει τη νεαρή γλυκερία, αλλά για την οποία η δούλα Μίσης έχει μόνο περιφρονητικά λόγια να πει, λέει. «Με προστάζεις», λέει στον ιδιοκτήτη, στον άντρα, «να φωνάξω τη λεσβία στο σύζυγο. Δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι σε τέτοια άμυελη μπεκρού μία πρωτόγενη γυναίκα». Οι περισσότερες ΜΕΕΣ ήταν λαϊκής καταγωγής, όπως και όταν ο Αριστοτέλης καταγράφει τις ασχολίες των γυναικών που είναι αναγκασμένες να δουλεύουν για βιοπορισμό, υποστηρίζει ότι στην πλεονότητά τους ασκούν το επάγγελμα της μαμή, παραμάνα, μανάβησας και ούτες κατεθείς. Οι λαϊκές ΜΕΕΣ δεν είναι ούτε τις υποτυπώδεις, δεν είχαν ούτε τις υποτυπώδεις γνώσεις χειρουργικής και συχνά οι περιπτώσεις που ο τοκετός ήταν, σε περίπτωση που ήταν δύσκολος ο τοκετός ή απαιτούσε κεσαιρική τομή, χρησιμοποιούσαν μεθόδους που θεωρούνταν έγκυρες μέχρι το 20ο αιώνα. Λίγο βέβαια φαντασιώζει και επικίνδυνα. Στα χωριά υπήρχαν αυτά, τουλάχιστον στην κάτω Ιταλία και στη Βόρεια. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος ήταν να καθίσουν την ετοιμόγενη κατά γης κλείνοντας την ανάμεσα στις γάμπες μιας εύρωστης βοητού ή να την τοποθετούν ανάμεσα σε δύο κατίσματα, σε δύο καρέκλες. Εγώ το έχω ακούσει από κυρία που είχε την ηλικία της μαμά μου που γεννούσε με αυτό το τρόπο, έξι παιδιά. Ενώ η υποτιθέμενη μαέα τραβούσε με δύναμη το έμβριο από την κοιλιά της, φυσώντας μάλιστα μέσα με ένα σωληνάριο για να διαστείλει ακόμα πιο πολύ τη μήτρα και τοποθετώντας την κοιλιά και στα γεννητικά όργανα της έγκυο, πανιά καμένα και ποτισμένα με διάφορα καταπλάσματα που έλεγαν ότι διευκολύνουν το κατέβασμα του παιδιού. Εν τούτης, οι Ελληνίδες και Ρωμαίες κυρίες, καλής οικογένειας, πλούσιες δηλαδή, είχαν τη δυνατότητα να διαθέτουν μια πραγματική έμιστη μαία, κανονικά εγγεγραμμένη στη τάξη των obstetricum nobilitas, όπως, την παράδειγμα, η πιο διάσημη από όλους, η Σκριβωνία Άττικε από την Όστια, που είναι κοντά στη Ρώμη, σύζυγο ένα πάρα πολύ γνωστός αρχίατρος, τον οποίο κάνανε και ένα άγαλμα μέσα σε μια πλατεία να τον ευχαριστήσουν οι Ρωμαίοι για την τέχνη του, που ήταν ο Μάρκους Ούλπιους Αμενίμους, η οποία
Και αυτή η σκριμπονιάτισε μπορείτε να τη δείτε απατανατίστηκε σε ένα περίφημο πύληνο ανάγλυφο. Σε αυτό η ίδια η σκριβονία γονατίζει μπροστά στην επίτοκο που κάθεται στο μεγεθυντικό ντύφρο, σε μια καρέκλα που είχε μια τρύπα δηλαδή στη μέση, και με το χέρι της προσφέρει βοήθεια, αλλά παραδόξως στρέφει το βλέμμα της έξω από την εκτυλισσόμενη σκηνή προς το θεατή. Δηλαδή κοιτάει αυτοί που την κοιτάνε, δεν κοιτάει τη γυναίκα. Α, και συνήθως γινόταν το αντίθετο. Μερικές φορές η Μαία ήταν μια εξειδικευμένη ντούλη, συνήθως που είχε απελευθερωθεί, που παρέμεινε όμως στην υπηρεσία της οικογένειας. Προτού διαδοθεί ο μαγευτικός ντύφρος του Σορανού, η Μαία ενεργούσε ως εξής. Αφού ζητούσε να προετοιμάσουν μία ειδική στρωμνή και να πλύνουν την έγκυο, τοποθετούσε στην κοιλιά της δέρματα λαγού και φιδιού. Έδαινε στο μυρό της μία πέτρα από αίτητη, ένα ορυκτό που παράγεται από τον λιμονίτη, που θεωρούσαν ότι διευκόλυνε το τοκετό, και έπειτα περνούσε στη φάση των οδυνών, τοποθετώντας μερικά σαλάκια στην κοιλιά της γυναίκας για να επισφεύσει τη διαδικασία. Καλή τύχη σε αυτές τις γυναίκες, πραγματικά. Ο Σορανός, στο γυναικείο Α και Β, τα καταφέρει τελικά να οργανώσει καλύτερα τη διαδικασία του τοκητού, δίνοντας τη σωστή έμφαση στη μορφή της Μαίας και προτείνοντας νέες μεθόδους πιο πρακτικές και κυρίως αποτελεσματικές. Σε αυτόν τον εφήσιο γιατρό ανήκει η ιδέα να χρησιμοποιούνται το μητροσκόπιο και ο περίφημος μαγευτικός ντύφρος που διαθέτει στη μέση έναν κύλο ημικυκλικό χώρο μπροστά στον οποίο κάθεται αξιοπρεπώς η Μαία. Το κάθισμα έχει συνήθως βρακίονες από τους οποίους πιάνε τη γυναίκα κατά τη φάση των οδυνών, καθώς και σκληρή ράχη. Το μεταφέρει στο σπίτι της, στο σπίτι της ετοιμογέννης η ίδια η Μαία μαζί με δύο γυναίκες βοηθούς, δυνατές πάντα. Ο Σορανός συνιστά μάλιστα να μην προχωρούν σε πρακτικές που δεν τις εγκρίνουν οι επίσημοι γιατροί, όπως το να δένουν την ασθενή σε κρεβάτι και να τη πιάσουν από τις γάμπες αφήνοντάς τις ύστερα να πέσουν απότομα, να την τραντάζουν δυνατά από τις μασκάλες ή ακόμα χειρότερα να τη βάζουν να ανεβοκατεβαίνει πολύ γρήγορα τις σκάλες ή να χρησιμοποιούν ουσίες, τελειώνω, που τις προκαλούν φτέρνισμα για να επιταχύνουν το τοχετό και να δένουν επιδέσμους με έντερα πάνω στη μήτρα που έχει φλέγμονες. Στη Μαία αναλογούσε και το σημαντικό κατοίκον να διαπιστώσει το φύλο του νεογενού, να δηλώσει σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκεται και πόσες πιθανότητες έχει να επιζήσει, επειδή αυτές ήταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να το δεκτεί και να το ανατρέψει ο πατέρας και η οικογένεια. Εάν η Μαία έλεγε ότι δεν έχει πιθανότητες, κοιτάξτε πόσο σημαντική ήταν αυτό το ρόλο, το παιδί δεν γινόταν δεκτό κιόλα. Όλες οι Μαίες είχαν σχέση με την πρακτική της έκτρωσης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως κατά την αρχαιότητα. Ο Θεόφραστος μας μιλάει για γυναίκες που γνώριζαν ένα σταφύλι ικανό να προκαλέσει αποβολή ακόμα και στις σκύλες που το έτρωγαν. Ενώ ο Βάρον, ο Πλίνιος και ο Αθηναίος μιλούν όλοι για ένα κρασί από την Κερίνια που, αν καταναλωνόταν σε συγκεκριμένη ποσότητα, προκαλούσε αναβολή του έμβριου. Γινόταν όμως κρίση και ειδικών υποτέτων και κλεισμάτων. Οι εκτρωτικές μεθόδοι κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες: τα φάρμακα, τα μέσα τραυματισμού και τέλος
Εάν τα προηγούμενα δεν έφερναν το επιδημητό αποτέλεσμα, υπήρχαν αντικείμενα κατάλληλα να προξενήσουν σκίσιμο, όπως μακριές και μυτερές μπρούτζινες βελόνες, για να τρυπούν την πλακούντα μέσα, μέσα αυτά που θεωρούνταν το σύνολό τους επικίνδυνα για την υγεία της γυναίκας. Τα απαγορεύει ο Ιπποκράτης, υπάρχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο και τα απαγορεύει ρητά. Λέει μόνο αν η γυναίκα κινδυνεύει, δηλαδή εάν πιστεύουμε ότι τα πεθάνει η μητέρα και τα πεθάνει και τον μωρό, τότε τα προσπαθήσουμε, εκεί τα κάνουμε μια έσκατη προσπάθεια. Βέβαια υπήρχε επίσης και η έκτρωση φυσική, όπου έπρεπε μετά ο γιατρός να βγάζει κομμάτι-κομμάτι το παιδί από την κοιλιά της μητέρας. Δηλαδή υπήρχαν όλες αυτές οι πρακτικές και ήταν όλες επικίνδυνες, αλλά γινόταν κανονικά, γιατί η ζωή αυτή ήταν, δεν υπήρχε διαφορά. Ωραία, υπήρχαν και πολλές ουσίες για αποβολή. Αυτό. Τώρα, βλέπετε ότι ήταν όλα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ο γιατρός δεν την αφήνει μόνη της τη γυναίκα ποτέ. Κάναμε μια μεγάλη διαδρομή, πάρα πολλά χρόνια, αιώνες μπορούμε να πούμε διασκήσαμε με αυτή τη συζήτηση, και βλέπουμε ότι ο γιατρός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ασθενή, όπως και για τον άντρα και για τη γυναίκα τελικά, και η διάθεσή του να την ενθαρρύνει να ξεπεράσει τα άγχη του τοκετού, καθώς και η προσπάθειά του να θεραπεύσει ακόμα και τις δυσκολότερες και πιο οδυνηρές περιπτώσεις, μας προσφέρουν εδώ μία πλήρη εικόνα ανθρώπινη επαφή που υπερβαίνει όλα τα συμβατικά φράγματα. Σκεφτόμαστε και σε ποια κοινωνία βρισκόμαστε βέβαια. Και παρόλο που πολλές φορές στο τοκετό βοηθούν και γυναίκες ή στις αρρώστιες, αυτές παραμένουν πάντα ένα πρακτικό εργαλείο, επειδή τις κατευθυντήρες τρεις γραμμές τις συγκεντρώνουν και τις κωδικοποιούν πάντοτε άντρες γιατροί. Ακόμα και όταν η μορφή της ΜΕΑ επεκτείνεται, είδαμε στον Έλληνο-Ρωμαϊκό κόσμο και αποκτά ένα καθορισμένο και αξιοπρεπής ρόλο, στη τελευταία λέξη, όπως για παράδειγμα στα βαριά περιστατικά, την έχει πάντα σε κάθε περίπτωση ο επίσημος γιατρός άντρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Και με τα ελληνικά μου που ήταν λίγο έτσι. Ευχαριστώ.